Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν συνδέεται απλά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει πολυδιάστατη σημασία. Είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται ένα κοινό πλαίσιο δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δανείζεται η ίδια από τις αγορές για τα κράτη-μέλη της. Μέχρι πριν λίγο καιρό κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο. Η πανδημία όμως δημιούργησε νέα δεδομένα, υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια και πίεση από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες από Ευρωπαίους ηγέτες. Υπενθυμίζω ότι στην αρχή της πανδημίας, διαβλέποντας το εύρος αλλά και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με 8 ακόμα Ευρωπαίους ηγέτες πρότεινε τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου άντλησης και διοχέτευσης πόρων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά ήταν η πρόταση που οδήγησε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πόρους συνολικού ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα αποτελούν ενίσχυση, ενώ τα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι δάνεια. Και εδώ αξίζει να επισημάνω ότι παίρνουμε τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη σε σχέση με το ΑΕΠ. Εμείς είμαστε στο 20% του ΑΕΠ και ο αμέσως επόμενος στο 15%. Η Ελλάδα δηλαδή παίρνει ουσιαστικά τα περισσότερα χρήματα. Το ελληνικό σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που ήταν ένα από τα πρώτα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, χτίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να απολαυσιστούν τα ωφέλη για την οικονομία μας. Μέσα από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα αυξηθούν σχεδόν στο διπλάσιο οι πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν και να δώσουν νέα όθηση και αναπτυξιακή δυναμική στην οικονομία μας. Μιλάμε για ένα συνολικό πακέτο 57 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη παρελθόντος σε ό,τι αφορά στη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως έγινε τις δεκαετίες του 80 και του 90, αλλά και μεταγενέστερα. Το χρηματοδοτικό αυτό πακέτο δεν πρόκειται να κατασφαλιστεί σε αντιπαραγωγικές δαπάνες και επενδύσεις. Αντίθετα, το ελληνικό σχέδιο για πρώτη ίσως φορά είναι ενταγμένο στο στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 περιλαμβάνει 106 επενδυτικά προγράμματα και 67 μεταρρυθμίσεις. Συνδέεται με κορυφαία έργα υποδομής, όπως για παράδειγμα στην περιοχή μου ο Αγωγός Ίδρευσης, Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας, προπολογισμού 130 εκατομμυρίων ευρώ, μήκους 90 χιλιόμετρων, που έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει εγκριθεί από το ΕΚΟΦΗΝ. Ένα έργο που διαθέτει όλες τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες να ξεκινήσει άμεσα. Είναι ένα έργο με υψηλό δίκτυο ρήμανσης. Αφορά τρεις νομούς και ένα μέρος της Ετροκαρνανίας και δίνει μόνιμη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα υδροδότησης, βελτιώνει την ποιότητα ζωής αλλά και τις προοπτικές τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Και θέλω και από αυτό εδώ το βήμα, κύριε Υπουργέ, να σας καλέσω να εντάξετε τον Αγωγό στον αμέσως επόμενο πακέτο έργων που θα χρηματοδοτηθούν. Όπως είπα, είναι όριμο, υπάρχουν έτοιμες μελέτες και τεύχη δημοπράτησης. Πρέπει λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να πάρει τη σειρά του, να κατατεθεί το τεχνικό δελτίο από το Υπουργείο Υποδομών για να προχωρήσει η χρηματοδότηση και να ξεκινήσει η κατασκευή. Είναι ένα έργο απαραίτητο για όλες τις περιοχές που υδροδοτεί. Ειδικά στη Λευκάδα, θα συμβάλλει στην αποκατάσταση ομαλής υδροδότησης σε πολλές περιοχές που τώρα υποφέρουν από πολύ ωραίες διακοπές. Παράλληλα, θα καλύψει τις ανάγκες για πόσιμο νερό που ολοένα θα αυξάνονται όσο οι περιοχές αναπτύσσονται τουριστικά και η δόμηση, οι ενοικιάσεις και οι επισκέπτες πληθαίνουν. Και βέβαια, εν ώψη κλιματικής αλλαγής, θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε πόσιμο νερό, ένα αγαθό που δυστυχώς δεν μπορούμε πια να θεωρούμε δεδομένο, αφού χρειάζονται υποδομές και ορθολογική διαχείριση των πόρων, προϋποθέσεις που διασφαλίζει αυτό το μεγάλο έργο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα απαιτούμενα για να προσελκύσουμε επενδύσεις και να διαμορφώσουμε αναπτυξιακή δυναμική σε περιφερειακό επίπεδο είναι οι υποδομές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έχει καταστήσει ξεκάθαρο το σχέδιο που έχει για τη χώρα που στηρίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας συνδέεται με το χρονικό στόχο μέχρι το 2026 μέσα από την αξιοποίηση
των πόρων Ταμείου Ανάκαμψης, στόχος είναι να έχει δημιουργηθεί μια άλλη Ελλάδα με ισχυρούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και με 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο δεύτερος άξονας συνδέεται με το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους, αλλά και η κοινωνική συνοχή θα αποτελούν τα δομικά στοιχεία του νέου αναπτυξιακού πρωτύπου της χώρας. Ο τρίτος άξονας συνδυάζει τις επενδύσεις με τις μεταρρυθμίσεις. Άλλωστε, ο κυρίαρχος στόχος είναι να καλυφθεί το μεγάλο κενό που υπάρχει σε επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα και όχι μόνο. Το ελληνικό σχέδιο είναι έτσι δομημένο ώστε να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων. Είναι δεδομένο ότι σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η δικαιοσύνη και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας θα υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησης μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια για τις επιλέξιμες ιδιωτικές επενδύσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση του νομοσχεδίου συνιστά την επικύρωση της σύμβασης χρηματοδότησης και της δανειακής σύμβασης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συνδέεται με την πρώτη εκταμίευση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Το επόμενο διάστημα που θα δώσουν όθηση στην οικονομία μας και θα την θέσουν σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν όλοι είναι ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αποτελεί την τελευταία ίσως ευκαιρία για να αλλάξει ταχύτητα η χώρα. Για να γίνει η Ελλάδα μια χώρα με ισχυρή οικονομία, με παραγωγική βάση, με κοινωνική συνοχή και κυρίως με νέες και καλά ανεμβόμενες δουλειές για όλους και κυρίως για τους νέους μας. Ο στόχος αυτός δεν είναι στόχος μόνο της κυβέρνησης. Είναι εθνικός στόχος. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλους καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Δραγασάκη Ιωάννη από το ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό να ετοιμαστεί το βήμα.